Γεια σας φίλοι μου, άλλο ένα podcast διαθέσιμο για όλους εσάς. Άλλο ένα podcast με κάποιο μαθηματάκι το οποίο προέρχεται από μένα. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης και είμαι Digital Media Strategist. Σε αυτό το podcast θα σας αναλύσω τι ακριβώς είναι το branding. Είναι ένας όρος που κάποιοι τον έχετε ακούσει, σε κάποιους είναι παντελώς άγνωστος, αλλά και κάποιοι άλλοι τον γνωρίζετε. Ναι, υπάρχετε και αυτοί. Brand είναι ένα σύνολο από αξίες που χτίζει την ταυτότητά μας. Όλοι το έχουμε ανάγκη και γι' αυτό αναφέρομαι πάνω σε αυτό, ειδικά στις μέρες μας. Μία εταιρεία, ένα δικηγορικό γραφείο, μία χώρα, αν θέλετε, ένα πανεπιστήμιο, ένα μουσείο, νοσοκομείο, αστυνομία, μία διασημότητα, εγώ ο ίδιος, αλλά και καθένας από εμάς ο οποίος έχει σκοπό να κάνει καριέρα, θα πρέπει να χτίσει το brand του, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα brand. Το brand μου εμένα είναι Μάρκος Μυρνάκης. Το brand σου εσένα... Και αν δεν έχεις, μήπως να αποκτήσεις? Είσαι ένας επαγγελματίας, μήπως να χτίσεις το δικό σου brand πάνω στον τομέα σου? Είναι φυσικά, να μιλήσουμε για ένα προϊόν, κάτι τελείως διαφορετικό, πολύ περισσότερο, να το πω πιο σωστά, από το να βάλουμε μια ετικέτα σε ένα φανταχτερό προϊόν, γιατί πολλοί σκέφτεστε ότι είναι απλά ένα λογότυπο. Όχι, δομείται με συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και στάσεις. Θα πρέπει να έχουμε σκοπό, θα πρέπει να έχουμε όραμα, αξίες, φιλοσοφία, ακόμα και χορηγίες σχετικές για να αναδείξουμε το brand μας. Τι μπορεί να εκπροσωπεί ένα brand? Ένα brand μπορεί να είναι οικολογικό, θα μπορεί να είναι ένα οικονομικό brand, ένα παραδοσιακό ή ίσως χειροποίητο, ποιοτικό, οικογενειακό, παιδικό, προσιτό, προσιτή πολυτέλεια. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και να χτίσουμε την ταυτότητά μας πάνω σε αυτά. Ο λόγος που αναφέρομαι στο branding και στις ενέργειες που πρέπει να ταυτίζουν και να χτίζουν το brand μας είναι όχι απλά γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη, αλλά γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε 100% όταν θέλουμε να ασχοληθούμε με το marketing. Όπως ήδη έχετε καταλάβει και από τα υπόλοιπα podcast τα οποία έχω κάνει, το αντικείμενό μου έχει να κάνει με το ψηφιακό marketing και θεωρώ απαραίτητη προϋπόθεση για να ακολουθήσετε και να πετύχετε σε όλα αυτά τα οποία σας λέω και στα υπόλοιπα podcast ή στα βιντεάκια μου στο YouTube, είναι να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το προϊόν και το brand το οποίο εκπροσωπείτε. Και πρέπει απόλυτα να γνωρίζετε τα κοινά τα οποία θα πρέπει να απευθυνθείτε. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να κάνετε όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας λέω. Να δημιουργήσετε σωστές διαφημίσεις, σωστό περιεχόμενο, να επικοινωνήσετε σωστά τα μηνύματά σας. Για να τα κάνω όλα αυτά πρέπει να γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι. Αν όχι ποιος είμαι εγώ, ποιον εκπροσωπώ, πρέπει να το ξέρω. Μόνο έτσι μπορώ να το πετύχω. Πάμε να δούμε λίγο κάποια παραδείγματα για branding όσον αφορά το προϊόν για παράδειγμα, για να καταλάβετε τη διαφορά. Αν θα πρέπει να μιλήσουμε για τη δημιουργία μιας συσκευασίας, αυτά που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς αυτή η συσκευασία θα προστατεύσει το προϊόν μας. Πώς θα είναι εύκολη ως προς τη χρήση της, ασφαλής, νομικά σωστή, έτσι με βάση τα ISO και ό,τι απαιτεί αναπερίπτωση, ό,τι απαιτείται, και φυσικά να έχει τις τυπικές απαραίτητες περιγραφές. Αν όμως σε αυτή τη συσκευασία εμείς θέλουμε να δώσουμε αξία branding, να προσδώσουμε αξία branding, τότε θα πρέπει να είναι μοναδική. Θα δούμε πώς θα την κάνουμε μοναδική, να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές, έτσι. Θα πρέπει να φροντίσουμε το όνομά της να είναι ευκολομνημόνευτο, έτσι ώστε να το ταυτίσει μάλλον ο κόσμος με το προϊόν μας και να μπούμε στη συνείδησή του, να μείνουμε στη συνείδησή του. Και ίσως να φροντίσουμε το χρώμα, το υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, το μέγεθος. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ενέργειες branding. Και να είμαστε διαφορετικοί απέναντι στον ανταγωνισμό. Πρέπει να ξεχωρίσουμε γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν θα είμαστε σε ένα ράφι, θα επιλέξουν το δικό μας προϊόν. Θέλω να ξέρετε ότι οι ενέργειες branding είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας ενδιαφέρει πάρα μα πάρα πολύ.
είναι πολύ σημαντικές ενέργειες. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία προσδιορίζεται απέναντι και στον ίδιο της τον εαυτό, στους εργαζομένους της, καθώς και επίσης στο εξωτερικό της κοινό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πού στα ακόμα. Αυτές οι ενέργειες ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση του πελάτη με το brand μας. Σαφώς φέρνει μεγαλύτερες πωλήσεις και καλύτερη διαφοροποίηση έναντι στον ανταγωνισμό. Ακούστε τώρα πώς μπορώ να σας το κάνω ακόμα καλύτερο. Οι ενέργειες branding οδηγούν σε αφοσίωση του πελάτη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείτε να επεκτείνετε την γκάμα σας, έτσι, στην επιχείρησή σας, πολύ πιο εύκολα. Για σκεφτείτε λίγο μια εταιρεία που εσείς τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη στο μυαλό μου, σας το αφήνω πάνω σας, και την προτιμάτε, την επιλέγετε και αυτή η εταιρεία βγάζει ένα καινούριο προϊόν. Αυτό το προϊόν δεν είναι πάρα πολύ πιθανό να το επιλέξετε, γιατί απλά γνωρίζετε την εταιρεία, γιατί εμπιστεύεστε την εταιρεία. Αυτό προκύπτει από ενέργειες branding. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που ακούσατε θα τα σκεφτείτε πάρα μα πάρα πολύ καλά και θα κάτσετε κάτω, θα πάρετε ένα χαρτί και θα σημειώσετε 5-10 βασικά πραγματάκια. Αρχικά δώστε ένα ορισμό για το τι ακριβώς είναι το brand το οποίο σας ενδιαφέρει, αυτό το οποίο εκπροσωπείτε. Φροντίστε να σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, έτσι, αυτό θέλετε. Όταν χτίζετε το brand, αντιμετωπίστε το σαν να είναι άνθρωπος. Δώστε του την προσωπικότητα που ταιριάζει με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Αν είστε εσείς το brand, δώστε του τη δική σας προσωπικότητα. Αποφύγετε να μιμηθείτε μεγάλες αλυσίδες αν η επιχείρησή σας είναι μικρή και εκμεταλλευτείτε το. Προσελκύστε τον πελάτη που δεν του αρέσει η πλήρης τυποποίηση και θέλει για τον εαυτό του κάτι το ιδιαίτερο, κάτι γνήσιο, κάτι αυθεντικό. Κάτι το οποίο δεν θα το βρει αλλού, θα το βρει μόνο σε εσάς. Να είστε καινοτόμοι, τολμηροί και άφοβοι για αυτό στο οποίο πιστεύετε. Τολμήστε να κάνετε πράγματα τα οποία θεωρείτε ότι θα σας πάνε μπροστά και να σας πω κάτι, όλα αυτά είναι ενέργειες οι οποίες καταγράφονται και είναι μαθήματα ζωής. Κάνω τις ενέργειές μου, μετράω τα αποτελέσματα και εκτιμάω αν αξίζει τον κόπο ή αν απλά πρέπει να αλλάξω στρατηγική. Και βέβαια, μην χάνετε την υπερηφάνεια σας, προσπαθήστε να προσφέρετε περισσότερα αντί να μειώσετε τις τιμές των προϊόντων. Και τι ακριβώς εννοώ, είναι πολύ καλύτερο για την επιχείρησή σας και για το δικό σας brand, για το οποιοδήποτε brand, αντί να ρίξετε την τιμή να δώσετε 1-1, να δώσετε λίγο παραπάνω προϊόν. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το brand και τις ενέργειες branding. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης. Μπορείτε να με βρείτε στο YouTube όσοι θέλετε ως Μάρκος Μυρνάκης Digital Media Strategy στο κανάλι μου. Μπορείτε να με βρείτε στο Instagram Ms. Μυρνάκης και να μου στείλετε τα μηνύματα και τα σχόλιά σας, είτε γιατί σας αρέσουν τα podcast μου ή τα βίντεό μου, γιατί δεν σας αρέσουν, τι θα θέλατε να δείτε. Γενικά, θα ήθελα να έχουμε μια επικοινωνία, μια επαφή. Είμαι εδώ. Είμαι Digital Media Strategist, έχω κάποιες γνώσεις και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας, όπως και εσείς να μοιραστείτε μαζί μου τις δικές σας γνώσεις, απορίες, εμπειρίες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Σας χαιρετώ μέχρι το επόμενο podcast.